Στα 16 χρόνια δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ, κύριε Γιώργο. Όταν παραλάβαμε το ΣΥΡΙΖΑ, σε μια εποχή που στην Κρήτη ο Πασόκ έπαιζε 90 και 60%. Επειδή κύριε Δασκαλάκη, εσείς γεωλογίστε, είστε μικρός και δεν θυμάστε. Χαίρομαι που με βλέπετε. Ο κύριο Βαρδάκης δεν θυμάται. Το 83 τον ενδιορίσαμε στα ΕΛΤΑ. Το έχω ξαναπεί. Το 81 που παραλάβαμε. Εσείς που είστε. Το 81 που παραλάβαμε. Που έχετε δουλέψει, κύριε Κύρο. Άρα θυμάστε. Εγώ δούλεψα στα ΕΛΤΑ. Άρα θυμάστε. Εσείς που έχετε δουλέψει. Θα σας πω. Όχι τώρα θα σας πω. Εσείς λοιπόν αφήστε τώρα την ειρωνία σας παρακαλώ. Δεν είναι καθόλου ειρωνία, κύριε. Εσείς που θυμάστε το 81 λοιπόν όταν παρέλαβε το Πασόκ. Τίποτα δεν έκανα. Παρέλαβε χωματόδρομο σε όλο το νομό έργο. Το Πασόκ δεν έκανε το 81 κανένα. Αυτός. Καμαρώστε τον κύριο Βαρδάκη. Καμαρώστε τον κύριο Βαρδάκη. Που το έπαιζε και Πασόκ. Δεν έκανε κανένα έργο το Πασόκ στην Κρήτη. Το 81 λοιπόν, κύριε Γιάννη, σημαίνει ότι ξέρει να συγκρίνει. Ξεκίνησα, σας είπα, μόνο ότι ο νομός Ηρακλείου και πιστεύω όλη η Κρήτη ήταν χωματόδρομη. Και πρέπει να μιλούμε με σαφήνεια, αλλά δεν μπορεί να δέχουμε. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι πληρώνει παραπάνω φόρους τώρα. Δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει παραπάνω εισφορές. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι του κόψετε το ΕΚΑΣ. Τι λέτε, ρε, κύριε Βαρδάκη. Τι λέτε. Δεν καταλαβαίνει, λέει ο κόσμος. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν μας καταλαβαίνει άμα μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλο. Στην γλώσσα. Και εμένα μου αρέσει, να μιλώ σταθερά και καλά. Ναι. Ακούστε. Κάνε την απολογία σου. Ακούστε. Ξεχνάτε τώρα. Τα 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων, να ξέρετε ότι το κόστος το επομίζονται τα νοσοκομεία, δηλαδή ασφαλισμένοι. Ο Βαρδάκης θυμήθηκε μόνο το Παγνί, να του δείξω τον δρόμο που πάει στο χωριό του, να δείξω. Η Χούντα το έκανε. Με συγχωρείτε. Τι λέτε, κύριε. Με συγχωρείτε. Και με εγκάθεσε μια φορά ο Πατακό. Το πανεπιστήμιο το έκανε η Χούντα. Όχι, το δρόμο, λέτε, το δρόμο που είπε. Τι λέτε, κύριε. Το δρόμο. Στο χωριό σου. Στο χωριό σου. Το πανεπιστήμιο στο χωριό σου. Τα κόκαλα του Καραβαλάκια τρίζουν μωρά σ' ακούει. Που τον έκανε η Χούντα. Το δρόμο να πάει στο χωριό σου. Μαζί με το ρεύμα. Έσχος. 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 Έσχος, κύριε Βαρδάκη. Κύριε Βαρδάκη, είναι ατόπιμο αυτό που κάνατε. Τον κόμπο, μα δεν γίνεται. Να ζει απελαγία τον κόμπο, δεν του κάναμε κριτσί. Τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Πόσα χρήματα ήταν. Τέσσερα χρόνια. Εντάξει, αυξήθηκαν. Καλά, αυτό είπε, να μην το αυξήσετε. Αφού ήταν το μισό έργο, κύριε Τζιρέμπα. Σε παρακαλώ. Σε μένα τα λέτε τώρα. Και το κάνατε. Δημοκρατείτε τώρα. Τέσσερα χρόνια μετά. Κύριε Γιαγέρογλου, μισό λεπτό όμως. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Θέλετε να κάνετε τι εδώ να κάνετε τι ερωτήσει. Σα παρακαλώ. Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε. Κύριε Βαρδάκη, ολοκληρώστε. Μου είπατε για το Χρυσοκοϊδί, δεν σας απαντώ. Σας απάντησε ο Περιφερειάρχης. Τέσσερα χρόνια δεν έγινε. Σας αφήνω λοιπόν να ολοκληρώσω. Σας απάντησε ο Περιφερειάρχης. Σας απάντησε. Ο Περιφερειάρχης πριν ένα μήνα. Ότι δεν υπήρχε ούτε μία μελέτη για το χορηγωδικό αξιολογικό. Γιατί τώρα υπάρχει μελέτη. Οι μελέτες αυτές γίνονται βρε μελέτη κατασκευή. Κύριε Βαρδάκη, ψήφισαν 3.050 εργαζόμενοι για πρώτη φορά και ήταν αιτία η επαναφορά του συλλογικού συμβάσεων. Δεν καταλάβατε. Η αιτία είναι ότι οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι άποψη. Αγωνιζόμενοι μέσα από το συνδικάτο του, μέσα χρόνια, από το φορέα του. Γιατί τόσα χρόνια δεν τα είχαν καταφέρει, κύριε Γιώργο. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, κύριε Παρδάκη, θα μας πείτε. Γιατί τόσα χρόνια δεν τα είχαν καταφέρει. Θα μας πείτε για τη σύμβαση που υπέγραψε το σωματείο με του ξενοδοχοϊπαλλήλου μείον 15% τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν το ξέρω, κύριε. Δεν το ξέρετε. Αν όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε, ότι υπέγραψαν σύμβαση μείον 15% στο μισθό του, αυτό δεν το ξέρετε. Πέστε μου αν εφαρμόστηκε ακόμα και αυτή η σύμβαση με το μείον 15% μόνο στο 10% των εργαζομένων. Ναι, ακούστε, κύριε Δασκαλάκη. Μόλι στο 10% των εργαζομένων. Και πρέπει τυχαίο να μα απαντήσετε το εξή. Θα σα απαντήσω. Αυτή η απόφαση που πάρθηκε για την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, κάτω από ποιε προποθέσει θα γίνουν. Τι προποθέσει δεν μα λέτε. Έγινε, όταν υπάρχει η προηγούμενη εμπειρία επί κυβέρνηση δική σα, όπου μόλι το 10% εφάρμοσαν οι ξενοδόχοι τη σύμβαση απέναντι στου εργαζόμενου. Έχει βγάλει μια υποχρεωτική απόφαση, κυρία Χτσόγλου, και λέει, εάν οι εργοδοτικέ οργανώσει δεν μας στείλουν το Μητρό Μελών, σωστά, δεν μπορεί να γίνει κατορδωτή η επέκταση των συμβάσεων.